Για λόγους εθνικής ασφάλειας λήφθηκε η απόφαση σε συνεργασία με τη στρατιωτική ηγεσία να καταργηθούν τα κέντρα υποδοχής νεοσυλλέκτων στον Εύρο. Αυτό τόνισε κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της παρουσίασης του αναπτυξιακού προγράμματος για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Επέλεξε την αθλητική ηγεσία και συμφώνησε η πολιτική με αυτό και έγινε μια σχετική συζήτηση να πάμε στο παλιό σύστημα για έναν απλούστατο λόγο που έχει να κάνει, θα το πω έτσι με πολύ άμεσο τρόπο, με εθνική ασφάλεια. Στις μονάδες προκάλυψης, όπως ο Εύρος και τα νησιά, παρατηρήθηκε το φαινόμενο, από τη στιγμή που γίνονταν αυτές για κάποιο διάστημα κέντρα νεοσυλλέκτων, τα στελέχη να μην ασχολούνταν αμοιβώς με τις ασκήσεις τους, τις εκπαίδευσής τους και την επάυξη της ετοιμότητάς τους για να φυλάσσουν τα σύνορα ή να διατηρούν σε αξιόμαχο επίπεδο τη μονάδα τους, αλλά να εκπαιδεύουν το μισό τους χρόνο νεοσυλλέκτους. Με αποτέλεσμα να μην έχουν οι μονάδες αυτές το επίπεδο ετοιμότητας που απαιτούνταν τουλάχιστον από τα στάνταρτ τις υποδιαγραφές που έβαζε η στρατιωτική διοικησία. Αυτό είπε αλλάξει. Κάποτε η λογική ήταν να πηγαίνει περισσότερος κόσμος σε αυτές τις μονάδες, αλλά ο κόσμος αυτός δεν ήταν ετοιμοπόλεμος, δεν ήταν αξιόμαχος, δεν ήταν εκπαιδευμένα στελέχη. Στην κρίση του Εύρου, όλοι οι νεοσύλλεκτοι που ήταν τότε στα ΣΥΠΟ τραβήθηκαν πίσω, στα μετόπιστα. Γιατί δεν είχαν σε κάτι να εισφέρουν στην αντιμετώπιση της κρίσης. Εκεί λοιπόν και τότε καταλάβαμε ότι έπρεπε αυτό να αλλάξει. Έπρεπε να έχουμε μονάδες στελεχωμένες αλλά αξιόμενες. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η τοπική κοινωνία θα επωφεληθεί περισσότερο από τα μόνιμα στελέχη με τα οποία θα ενισχυθούν οι στρατιωτικές μονάδες, από ό,τι με τους νεοσύλλεκτους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς μετά από 20 με 30 μέρες θα επιστρέψουν και πάλι στις μονάδες τους. Τι γίνεται τώρα με τη δημιουργία σταδιακά κάποιων κέντρων εκπαίδευσης και των νεοσυλλέκτων όπως παλιά? Θα γίνεται μεν η εκπαίδευση αυτή για κάποιο διάστημα περίπου 2-3 εβδομάδων ή ενός μηνός θα μετώπιστε, όπως γίνεται και στην πολεμική αεροπορία της τείχους του ναυτικού, αλλά όταν θα έχουν ορκιστεί και εκπαιδευτεί οι κληρωτοί, οι στρατεύσιμοι, οι οπλίτες, θα έρθουν ξανά στις ίδιες μονάδες, απλά 20-30 μέρες αργότερα, ορκισμένοι και εκπαιδευμένοι. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Και επιπλέον, οι μονάδες αυτές θα ενισχυθούν και με μόνιμα στελέχη. Σε κάθε προκήρυξη ΕΠΟ που τρέχει και τρέχει μία ανά εξάμηνο, γύρω στους 400-500 ΕΠΟ, επαγγελματίες οπλίτες, θα διοχετεύονται εδώ, στα νησιά και στον Εύρο. Τουλάχιστον 400 στον Εύρο. Στην πορεία οι μονάδες θα ενισχυθούν. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί η τοπική οικονομία έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω, η εγκατάσταση 300-400 μονίμων στελεχών που θα κάνουν οικογένεια, θα οργανώσουν τη ζωή τους σε μόνιμη βάση στον τόπο τους, παρά κάποιοι παραδικοί πολίτες, στρατεύσιμοι μάλλον πολίτες, οι οποίοι για κάποιο διάστημα θα τονώνουν την τοπική οικονομική δραστηριότητα, κυρίως καφετέρειες και σπιτσαρίες, άντε και σε ένα Σαββατοκύριακο της ορκομοσίας, η ορκομοσία μπορεί να τραπεί σε μια εκδήλωση υποδοχής τους, έτσι ώστε να γίνει και μια πανηγυρική εκδήλωση. Στην υποδοχή όμως, όχι στην ορκομοσία, αυτό το βρίσκουμε, το ρυθμίζουμε εύκολα και με την σύμφωνη γνώμη και διάθεση συνεργασίας της αντικής ηγεσίας.